Σας τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια. Καλησπέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους και να μας ευλογήσει και σήμερα, όπως και κάθε μέρα της ζωής μας, ο Κύριος να είναι μαζί μας. Ευχαριστώ τον Κύριο που αξίωσε να έρθουμε μετά από τόσους μήνες. Ήμασταν εκεί εγκλωβισμένοι στην Ολλανδία. Ήταν κλειστά τα σύνορα. Και ξέρετε, όταν είσαι μακριά και δεν έχεις την επιλογή να γυρίσεις στην πατρίδα σου, αυτό σου δημιουργεί λίγη δυσφορία και έτσι ένα πνίξιμο στην καρδιά. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ενώ εμείς δεν μπορούσαμε να έρθουμε, ο Κύριος έκανε χάρη και ήρθε όλη η Ελλάδα σε εμάς. Έκανε χάρη με το Zoom και βρεθήκαμε και είδαμε τόσα πολλά αδέρφια. Χαρήκαμε τόσο πολύ με τις ομολογίες, με αυτά που εμπεριευτήκαμε τους τελευταίους μήνες. Ήταν ιδιαίτερες μέρες για μας και για όλα τα αδέρφια που έτυχε να είναι στην Ολλανδία. Βεβαίως και εμείς είχαμε έτσι κλειστεί, όπως και εδώ πέρα. Λίγο πιο ελαφριά ήταν σε εμάς τα μέτρα, όχι τόσο αυστηρά. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, διότι ακόμα και από αυτή την κατάσταση ο Κύριος βγάζει ευλογία για τον άνθρωπο που ενδιαφέρεται, για τον άνθρωπο που τον αγαπάει και θέλει να μείνει κοντά του. Ο Κύριος κάνει χάρη και στέλνει το λόγο του, στέλνει τις ευλογίες του, στέλνει χάρη. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Κυρίου μας. Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα από όλα τα αδέρφια στην εκκλησία της Ουτρέχτης που είμαστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μαζί κλειστήκαμε όλοι, μακριά απομακρυσμένοι ο ένας με τον άλλον, αλλά συναντιόμασταν, όπως σας είπα, στο ίντερνετ. Κάποιοι έτυχε να είχαν φύγει πριν κλείσουν τα σύνορα και τα περάσανε στην Ελλάδα με τις οικογένειές τους. Άλλοι εκεί, δόξα στον Κύριο. Για τον καθένα ο Κύριος έχει μια διαφορετική διαδρομή, μια διαφορετική πορεία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν είμαστε καρμπόνι ζωές μας, οι ίδιες του ενός με του άλλου, αλλά για τον καθένα μας έχει κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γι' αυτό. Με τη χάρη του Κυρίου θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας απόψε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στην 958 σελίδα. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το κεφάλαιο ΚΑΑ. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 958 σελίδα, κεφάλαιο ΚΑΑ, 21 κεφάλαιο, είναι το τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγέλιου του Ιωάννη. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου κεφάλαια στην Αγία Γραφή. «Μετά ταύτα εφανέρωσε αυτόν πάλιον ο Ιησούς εις τους μαθητές επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και ή του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτού Σίμων Πέτρος, υπάγω να λιεύσω. Λέγωση προς αυτόν, ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν ουδέν. Αφού δε έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις των αγιαλών, δεν εγνώριζαν όμως οι μαθητές ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσει αυτό από το πλήθους των ηχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι το γυμνός, και έριψε αυτόν εις την θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από τη γη, αλλά έως 200 πήχας, σύρονται στο δίκτυο των ηχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουσι αθρακία κείμενη και οψάριον επικείμενο και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρατε από των οψαρίων τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης γέμων ηχθείων μεγάλων 150 τριών. Και νόησαν τόσοι δεν εσχίστη το δίκτυον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν, σι της είσαι, εξεύρεντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή το είδη τρίτη φορά, καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητάς αυτού, αφού εγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν ευγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρο Ιησούς, Σίμωνε Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βός και τα αρνία μου.
λέγει προς αυτόν πάλι δευτέραν φορά, «Σίμων, Ιωνά, αγαπάς με?» Λέγει προς αυτόν, «Ναι, Κύριε, σοι εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, «Σίμων, Ιωνά, αγαπάς με?» Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά να αγαπάς με και είπε προς αυτόν, «Κύριε, εσύ εξεύρεις τα πάντα, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς, συλλέγω, ότε είσαι ο νεότερος, εζώνιες σε αυτόν και περιπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γεράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον με ποιον θάνατον μέλει να δοξάσει τον Θεόν». Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Στραφής δε ο Πέτρος βλέπει ακολουθούντα τον μαθητή τον οποίον ηγάπω ο Ιησούς, ώστις και ανέπεσε εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, «Κύριε, τι είναι ο παραδίδονσε?» Τούτο είδον ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν, «Κύριε, ούτως δε τι?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν αυτόν θέλω να μείνει εσού έλθω, τι προσέ, σύ ακολούθημη». Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά «αν θέλω αυτόν να μένει έως σου έλθω, τι προσέ». Ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψαστα αυτά και εξεύρωμεν ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού. Είναι δε και πολλά, είναι και άλλα πολλά όσα έκαμε ο Ιησούς, τα οποία εάν εγγραφώσει καθέν, ουδέ ο κόσμος νομίζω θέλει χωρέσει τα γραφόμενα του βιβλίου. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη του και για το μεγάλο έλεος του που έδειξε σε ολονών τις ζωές μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το λόγο του που έκανε χάρη και φυλάχτηκε και ενέπνευσε τους μαθητές να κάτσουνε μετά από χρόνια που κηρύταν το λόγο του Θεού χωρίς να τον έχουν γραπτό. Μεταδίδανε τις ιστορίες, τις μνημονεύανε, τις λέγανε ο ένας τον άλλον. Τους είπε ο Κύριος ότι πρέπει να τα γράψετε αυτά. Τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο Φώτιση και γράφτηκαν όλα αυτά τα οποία τα διαβάζουμε σήμερα και με τη χάρη του Κυρίου σωζόμαστε κι εμείς τη σήμερον ημέρα. Το προηγούμενο κεφάλαιο τελειώνει με τα εξής λόγια. «Και άλλα πολλά θαύματα έκανε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε εγγράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το όνοματι αυτού». Δόξα να έχει το όνομά του. Αμήν. Θα μπορούσε να είχε τελειώσει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη εκεί. Τα έχει γράψει όλα ο Ιωάννης. Έχει πει τα πάντα. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη γράφτηκε πιο αργά από τα υπόλοιπα Ευαγγέλια. Έχει έρθει ο Κύριος, έχει δώσει αποκάλυψη στον μαθητή της αγάπης, τον Ιωάννη, και βλέπουμε μέσα λόγια τα οποία περιγράφουν τον Ιησού Χριστό σαν Υιό Θεού, σαν τον Θεό τον ίδιο, ο οποίος περπάτησε επί της γης, τα οποία δεν θα τα είχαμε εάν δεν τα είχε γράψει ο Ιωάννης. Τα άλλα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια περιορίζονται σε άλλα θέματα, αλλά ο Ιωάννης έχει ένα πολύ ξεχωριστό λόγο. Λόγια τα οποία είναι γεμάτα αγάπη, γεμάτα πίστη, γεμάτα υπακοή στο θέλημα του Κυρίου και γεμάτα φιλία με τον Ιησού Χριστό. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Κυρίου μας. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει το Ευαγγέλιο του και να είχε κλείσει εκεί πέρα και όλα θα ήταν μια χαρά. Όμως είχε μία ακόμα ιστορία να γράψει ο Ιωάννης. Το Πνεύμα το Άγιο του έδωσε ακόμα μία ιστορία. Του φέφερε στο μυαλό του όταν γραφόταν αυτό το βιβλίο και του είπε, «Θυμήσου την ιστορία της θάλασσας της Διβεριάδος. Θυμήσου τον Πέτρο, θυμήσου τους υπόλοιπους μαθητές πως πήγατε για ψάρεμα και πως είδατε τον Ιησού μία τρίτη φορά». Οι άλλοι Ευαγγελιστές δεν γράφουν για αυτή την ιστορία. Και αν δεν υπήρχε αυτή η ιστορία, θα είχαμε μείνει με απορία για τον Πέτρο. Πώς έγινε, τον απαρνήθηκε τον Κύριο, πώς έγινε η αποκατάσταση. Όμως έρχεται ο Κύριος πολύ γλυκά να μας παρουσιάσει ακόμα και αυτή τη λεπτομέρεια του πώς έφερε ο Κύριος αποκατάσταση στη στιγμή που ο Πέτρος απαρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές την ημέρα που παρεδιδότανε. Έρχεται ο Κύριος και μας λέει αυτή την ιστορία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και επικεντρωνόμαστε σήμερα στον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι ο Απόστολος του Χριστού. Είναι εκλεγμένος άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Εκείνη την εποχή ο Κύριος έψαχνε για μαθητές. Από τους χιλιάδες που υπήρχαν στην Ιουδαία διάλεξε 12. Ο ένας ήταν ο Ιούδας, ο οποίος πήγε και στην Απώλεια.
Ο άλλος ήταν ο Πέτρος, πάνω στον οποίον ο Θεός έκτισε την Εκκλησία Του. Και εδώ στην Εκκλησία του Χριστού μας το βεβαιώνει ο Κύριος ότι το πίμνιο του Θεού θα είναι πάντοτε μικρό. Λέει, μη φοβού μικρό πίμνιον, διότι σε σένα ευαριστεί το Θεός. Εσένα θέλει ο Κύριος. Αλλά μέσα από αυτό το μικρό πίμνιο μπορείς να είσαι ο Πέτρος, μπορείς να είσαι και ο Ιούδας. Και είναι στο χέρι το δικό μας να αποφασίσουμε εάν θα πιστέψουμε στα λόγια του Χριστού, εάν θα τα ακολουθήσουμε, εάν θα υποταχθούμε και θα οδεύσουμε προς την πορεία αυτή, προς το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού ή θα πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επιλογή δικιά μας είναι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Παύλος, ο Απόστολος μας λέει, είμαι βέβαιος ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Τίποτα. Πίνες, λοιμοί, εχμαλωσίες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφει, τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να με χωρίσει από τον Θεό είμαι εγώ. Και ο Θεός να μας δώσει χάρη. Ο Πέτρος έχει βάρος στην καρδιά του, αγαπητοί αδελφοί. Για την περασμένη φορά που είχαν δει τον Κύριο, δεν είχαν πει πολλά πράγματα. Έχει ακόμα μέσα στην καρδιά του αυτό το βάρος, αυτό που είχε συμβεί. Ήθελε να μετανοήσει στον Χριστό, ήθελε να του μιλήσει. Να το εκφράσει την αδυναμία του, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και την τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί, ο Κύριος τους είχε πει, πηγαίνετε στη Γαλιλαία και περιμένετε με εκεί πέρα και εγώ θα έρθω να σας βρω. Αμέσως σηκώθηκαν οι μαθητές, πήγανε στη Γαλιλαία, πήγανε εδώ λέει στη θάλασσα της Τιβεριάδος και περιμένανε να έρθει ο Χριστός και περνάγαν οι μέρες. Περνάγαν οι μέρες, τρογόταν ο Πέτρος, είχε μέσα του βάσανο και όλοι ξέρουμε, αδελφοί, όταν έτσι έχουμε θέματα, ή θέλω να πιστεύω ότι έτσι γίνεται, όταν έχουμε θέματα, ας πούμε, πνευματικά, δεν στεκόμαστε καλά, έχουμε κάνει κάτι που έχει στεναχωρήσει τον Κύριο, τα βήματά μας δεν είναι σωστά ενώπιον του Θεού, τρογόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε κάτι να κάνουμε. Άλλοι τρέχουμε στην προσευχή, άλλοι προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή τους με κάτι άλλο, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Φαντάζομαι ο Πέτρος θα προσευχόταν μέχρι τότε, αλλά ήρθε και η στιγμή να δοκιμάσει και κάτι άλλο. Και πολλές φορές μιλάμε για τον Πέτρο σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και λέμε τι έκανε, έφυγε, πήρε και τους μαθητές μαζί και πήγανε για ψάρεμα. Εγώ δεν θα εξετάσω αυτό σήμερα, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα, αν η απόφαση σωστή ήταν αυτή ή όχι. Εγώ διαβάζω πώς ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο. Και μας λέει ο Ιωάννης, μετά ταύτα εφανέρωσε ο Ιησούς τον εαυτό του στους μαθητές με αυτόν τον τρόπο. Διάλεξε ο Ιησούς να φανερώσει τον εαυτό του στον Πέτρο και στους άλλους αδελφούς που ήταν εκεί πέρα με αυτόν τον τρόπο. Δεν το έκανε ο Πέτρος, δεν το έκανε ο Ιωάννης, δεν το έκανε ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος, ο Ναθαναήλ, δεν το έκανε ο Ιάκωβος, κανένας από αυτούς. Ο Ιησούς διάλεξε πώς θα φανερώσει τον εαυτό του στους μαθητές. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Περνάγαν οι μέρες. Ένα μεσημέρι σηκώνει το Πέτρος, αδέρφια, εγώ πάω να ψαρέψω. Και λένε οι αδελφοί, να σηκωθούμε κι εμείς να πάμε μαζί σου. Και ήταν 7 αδελφοί εκεί πέρα. Ήταν ο Πέτρος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θωμάς, ο Ναθαναήλ, οι Ιοί του Ζεβεδαίου και άλλοι 2 εκ των μαθητών αυτού. Πού είναι οι υπόλοιποι, πού είναι οι άλλοι 3. Δεν ξέρουμε. Μπορεί αυτοί να προσεύχονταν, να ήταν κάπου μαζεμένοι και να προσεύχονταν. Μπορεί να κάνανε κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε. Ο Πέτρος διάλεξε να πάει εκεί και οι άλλοι μαθητές αποφασίσαν να τον ακολουθήσουν. Και μπαίνουν, λέει, βγαίνουν από το σπίτι, πάει κάτω στη θάλασσα ο Πέτρος, βρίσκει το πλοίο του, το οποίο το είχε εγκαταλείψει πριν από 3 χρόνια, μαζί με τον αδελφό του, τον Ανδρέα, βλέπουν εκεί πέρα το πλοίο, το καθαρίζουν, βγάζουν τα δίχτυα, τα κοιτάνε να δουν αν είναι γερά. 3 χρόνια έχει να τα πιάσει αυτά τα πράγματα ο Πέτρος, γιατί περπάταγε με τον Χριστό. Και τα σπρώχνουν το πλοίο, το βάζουν μέσα στη θάλασσα, ανεβαίνουν όλοι πάνω, μπαίνουν μέσα. Θα ξεχαστούμε, θα πιάσουμε ψάρια, θα χαρούμε, θα φάμε αύριο το πρωί ψάρι, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αύριο το πρωί θα φάμε ψάρια. Και χαιρόντουσαν. Και βεβαίως ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι όλο το βράδυ δεν πιάσανε τίποτα. Περνάγανε οι ώρες, ρίχνανε τα δίχτυα, τα ξαναπιάνανε, τα βγάζανε, τα ξαναρίχνανε. Τα ξανασέρνανε, τα βγάζανε, τίποτα. Παιδί μου, ούτε λέπει, τι γίνεται. Σελήνη δεν έχει, όλα είναι ιδανικά, γιατί φαντάζομαι ο Πέτρος τα ήξερε.
πότε να πάει για ψάρεμα, θα διάλεγε την κατάλληλη στιγμή και δεν πιάνουν τίποτα και αρχίζει να βγαίνει ο ήλιος. Όλο το βράδυ κοπιάσανε, όλο το βράδυ ξεχαστήκανε από τα πράγματα τα οποία τους απασχολούσανε, ξεχάστηκε ο Πέτρος από το βάρος του, ξεχάστηκε ο Πέτρος από αυτό το οποίο είχε στην καρδιά του και αρχίζει να βγαίνει ο ήλιος. Δόξα στον Κύριο. Εάν έχεις βάρος στην ψυχή σου αυτό το βράδυ, περνάς δυσκολία στην καρδιά σου και έχεις αμφιβολίες, έχεις δυσκολίες στην καρδιά σου, όσο έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό, με τα πράγματα του Θεού, περίμενε, γιατί ο ήλιος θα ανατείλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει ο ήλιος το επόμενο πρωί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω προσπαθήσει, έχω αγωνιστεί και δεν έχω καταφέρει τίποτα. Και βλέπω τον εαυτό μου, αγαπητοί αδελφοί, πως καθημερινά αγωνιζόμαστε, παλεύουμε με την αμαρτία, παλεύουμε με τον κόσμο, παλεύουμε με τον εγωισμό μας, με τη σάρκα μας, με την υπερηφάνεια, καθημερινή μάχη, δόξα στον Κύριο. Και βλέπω τον εαυτό μου και λέω, καλά τώρα, εμένα ασχολείσαι, εμένα αγαπάς, εμένα θέλεις κοντά σου, που σου κάνω τόσα, που σε στεναχωρώ, που στον ήχη σου δεν σου έχω μοιάσει, στον ήχη των ποδιών σου. Ο Κύριος λέει να μοιάσετε σε μένα. Μας δίνει ένα παράδειγμα να γίνουμε σαν τον Ιησού Χριστό. Να γίνουμε ο τέλειος άνθρωπος επί της γης. Και εμείς καταφέρνουμε το τίποτα. Δόξα στον Κύριο. Τίποτα δεν καταφέρνουμε να κάνουμε. Και όμως μας αγαπάει. Και όμως μας θέλει κοντά του. Δόξα στον Κύριο. Ο Πέτρος αισθάνεται αποτυχημένος εκείνη τη στιγμή. Απέτυχα με τον Χριστό, τον πρόδωσα, τον απαρνήθηκα τρεις φορές, όχι μόνο τον απαρνήθηκα, τον αναθεμάτισα κιόλας. Ντράπηκα μπροστά στον κόσμο να πω ότι είμαι του Χριστού και όχι μόνο αυτό, έκανα, συνέβαλα και στα αστεία τους που κοροϊδεύανε τον Χριστό και τον Θεό. Και δεν είπα όχι και γέλασα. Και έκανα αυτό και έκανα εκείνο και νιώθει αποτυχημένος πνευματικά. Και περνάει αυτή η βραδιά ψάχνοντας για παρηγοριά στα πράγματα τα οποία ήξερε και νόμιζε ότι μπορούσε να τα καταφέρει και εκεί αποτυχαίνει. Δεν πιάνει τίποτα. Πλήρης απογοήτευση, πλήρης ταπείνωση. Και εκεί είναι η στιγμή που αποφασίζει ο Χριστός να επισκεφτεί τον Πέτρο. Δόξα στον Κύριο. Αυτή είναι η στιγμή. Όταν έχει περάσει το βράδυ, όταν έχει πάρει τις αποφάσεις του, όταν έχει δει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του, όταν έχει δοκιμάσει και έχει αποτύχει και έχει γίνει ως εδάφους, έχει απογοητευτεί με τον εαυτό του, λέει τώρα είναι η στιγμή που θα έρθω. Γιατί τώρα ο Πέτρος θα καταλάβει ποιος είναι πραγματικά. Πριν από λίγες μέρες ο Κύριος του είχε πει, εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα εγώ θα χτίσω την εκκλησία μου, τη διακονία αυτή που είχε ο Πέτρος. Και μπορεί και να το πήρε στο... να πήρε μυαλά, αέρα το κεφάλι του. Πήραν αέρα τα μυαλά του και να νόμιζε ότι είναι κάποιος φοβερός και τρομερός. Και αναγκάστηκε να ταπεινωθεί ενώπιον μιας κοπέλας, όταν ο Κύριός μας τον δέρνανε εκεί πέρα μπροστά στους Φαρισαίους, εκεί πέρα τον ονειδίζανε και αυτός τον απαρνήθηκε. Δόξα στον Χριστό. Όμως έρχεται ο Κύριος και εμφανίζεται στην ακρογιαλιά. Εμφανίζεται στην ακρογιαλιά, αδελφοί, και πάντοτε ο Κύριος μας περιμένει στη στεριά. Στη στεριά μας περιμένει ο Χριστός. Δεν θα μπει στη θάλασσα για να μας βρει. Εσύ που ξέρεις τον Χριστό, εσύ που τον έχεις γνωρίσει, που σε έχει φέρει μέσα στη στεριά, γιατί η θάλασσα είναι ο κόσμος. Η στεριά γη όμως είναι εκεί που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι το μόνο στερεό πράγμα το οποίο θα μείνει εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Λέει όλα θα σαλευτούν, όλα θα τα κουνήσει ο Θεός, τον ουρανό, τη γη και θα μείνουν τα σάλευτα. Και μας έχει πει ότι οι πύλες του Άδου δεν πρόκειται να υπερισχύσουν ενάντια στην Εκκλησία του Χριστού. Τίποτα δεν θα νικήσει την Εκκλησία του Χριστού. Θα χτυπηθεί, θα λαβωθεί, θα λερωθεί, θα πάθει ζημιές, αλλά στο τέλος θα είναι νικήτρια η Εκκλησία. Θα γίνει μεγάλη η Εκκλησία του Χριστού σε αγιασμό, σε καθαρότητα και σε δόξα Θεού. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου. Και τους περιμένει στη στεριά και τους φωνάζει από μακριά. Δεν τον καταλαβαίνουν, τους φωνάζει από μακριά. Παιδιά, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Και βλέπουμε την απλότητα με την οποία πλησιάζει ο Χριστός τους μαθητές.
Έτσι λέει, μαθητές μου αγαπητοί, παιδιά μου ήρθα να σας πω. Λέει, παιδιά, μήπως έχετε κάτι να φάμε. Δόξα στον Κύριο. Μήπως έχετε κάτι να φάμε. Με απλότητα έρχεται ο Χριστός να σε συναντήσει και στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς έχουμε κάνει τον Θεό, ότι, και όντως ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, αγαπητοί αδελφοί. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Είναι ο παντοδύναμος, είναι αυτός που δημιούργησε τα πάντα και κρατάει τα πάντα στα χέρια του. Και η αλήθεια είναι ότι αν ο Θεός μας άνοιγε τα μάτια τώρα, θα πέφταμε όλοι πριμιδών και τα μόνα λόγια που θα μπορούσαν να βγουν από το στόμα μας θα ήταν δοξολογία, τίποτα άλλο. Δοξολογία, ένος και θαυμασμός, τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να βγει. Όμως όταν ενσαρκώθηκε και έγινε σαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, έμαθε από αυτά που έπαθε. Εμπειρεύτηκε την ανθρώπινη φύση και την ανθρώπινη ζωή, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και μας καταλαβαίνει και μας πλησιάζει, μας λέει σαν αδερφός. Είναι ο πρωτότοκος μεταξύ όλων των αδερφών. Μάλιστα, όπως ακούστηκε χθες το Λόγο του Θεού, δεν σας λέω πλέον δούλος, αλλά φίλους. Δόξα στον Κύριό μας. Τον ευχαριστούμε. Έτσι μας πλησιάζει ο Χριστός, έτσι θέλει να μας πλησιάζει ο Κύριος, εμείς όμως βεβαίως τον πλησιάζουμε με ταπεινοφροσύνη, με σκυμμένο το κεφάλι και με επίγνωση του ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, που είναι τα πάντα χωρίς τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Παιδιά, έχετε τίποτα να φάτε? Και λένε, όχι, τίποτα δεν έχουμε να φάμε. Τίποτα. Και λέει, ρίψατε το δίκτυο εις τη δεξιά μεριά του πλοίου και θέλετε ευρύ. Τάκ, κάτι αρχίζει να κινείται τώρα στην καρδιά των μαθητών. Κάτι αρχίζει να κινείται στην καρδιά του Πέτρου. Λέει, το έχω ξανακούσει αυτό το λόγο. Τα θυμάμαι αυτά τα λόγια. Τη θυμάμαι αυτή την εμπειρία, την έχω ξαναπεράσει. Θυμάμαι την παρουσία του Θεού πώς είναι τώρα. Κάτι αρχίζει να γίνεται στην καρδιά του Πέτρου. Αρχίζει ο Θεός να την οργώνει, να την αλλάζει, δόξα στο Θεό. Αρχίζει να του θυμίζει το Λόγο του Θεού. Να αφήνουμε το Λόγο του Θεού να μας έρχεται στην καρδιά μας, αγαπητοί αδελφοί. Να τον αφήνουμε να μας πλησιάζει, να μπαίνει μέσα μας και να τον ακούμε και να τον πιστεύουμε εκείνη την ώρα το Λόγο του Θεού. Γιατί όταν θα τον πιστέψουμε, τότε θα αρχίσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Εάν το αγνοήσεις, εάν το αφήσεις στην άκρη, και έρχεται ο Κύριος και σου λέει κάτι. Αν το πεις στην άκρη, το σπρώξεις και λες, όχι, όχι, καλύτερα να κάνω αυτό, τότε δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Θα γίνουν λάθη. Εάν όμως πω αμήν στο Λόγο του Θεού, τότε θα αρχίσω να βλέπω τον Κύριο να ενεργεί. Και λέει ο Πέτρος, να το κάνουμε παιδιά, μαζευτείτε. Βγάλανε πάλι τα δίχτυα τα οποία τα είχαν μαζέψει. Κοιτάξαν στη δεξιά πλευρά του πλοίου. Κοιτάξαν στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Μιλάμε τώρα ένα πλοίο μικρό, λέει πλοιάριον ήτανε. 7 άτομα πάνω, πόσο να ήτανε. 10 μέτρα, τι λέω τώρα, μπορεί και πολλά. Ήταν από εδώ και ήταν από εκεί. Ποια είναι η διαφορά? Έχει καμία διαφορά? Και καμιά φορά η λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού φαίνεται λες και δεν έχει καμία διαφορά. Τι να το κάνω, τι να μην το κάνω. Τι να πω αμήν στο Λόγο του Θεού, τι να μην πω αμήν. Τι θα αλλάξει, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πες αμήν και θα δεις. Πες αμήν στο Λόγο του Θεού και θα δεις τι θα γίνει μετά. Λέω αμήν στο Λόγο του Θεού και τα υπόλοιπα τα αφήνω στον Κύριο. Και όταν υπακούμε στο Λόγο του Θεού με αυτόν τον τρόπο, όταν παραδιδόμαστε στον Θεό με αυτόν τον τρόπο, τότε έρχονται τα αποτελέσματα από τον Κύριο. Πολλές φορές προσπαθούμε τον χριστιανισμό να τον κάνουμε μόνοι μας. Τον πάρουμε στα χέρια μας να γίνω καλός, να αγωνιστώ, να τα προσπαθήσω, να κάνω. Καλός είναι ο αγώνας. Πολύ καλός είναι ο αγώνας. Αλλά τα αποτελέσματα θα έρθουν από τον Κύριο. Από τον Κύριο θα έρθουν τα αποτελέσματα. Δεν είναι ο χριστιανισμός ποιος θα πάει στον κάτω να φέρει τον σωτήρα, να τον. Μιλάγαμε χθες με τον αδελφό, σήμερα το πρωί με τον αδελφό τον Γιώργο. Και είχε μια κουβέντα με κάποιον ραβίνο και του έλεγε: για να έρθει ο Μεσσίας, πρέπει εμείς πρώτα να γίνουμε καλοί και μετά θα έρθει ο Μεσσίας. Έτσι πιστεύουν. Φανταστείτε πόσο καιρό ακόμα θα περιμένουν οι άνθρωποι για να έρθει ο Μεσσίας, άμα ήταν έτσι. Δεν θα αρχότανε ποτέ. Άμα περιμένουμε από την ανθρωπότητα να γίνει καλή για να έρθει ο Μεσσίας, δεν θα έρθει ποτέ. Αλλά τι χάρη έκανε ο Θεός. Μέσα στο χωροχρόνο μπήκε μέσα η παρουσία του Θεού, εισήλθε σε έναν άνθρωπο, έγινε σάρκα και οστά, έζησε ανάμεσά μας και λέει τώρα σωτηρία, δωρεάν, δια της πίστεως. Όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.
Και εμείς τι κάνουμε, πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και έχουμε ζωή αιώνιο. Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Πιστεύει στα λόγια του Χριστού ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές και ρίχνουν τα δίχτυα, λέει, στα δεξιά και λέει δεν μπορούσαν πλέον να το σηκώσουν από τα ψάρια τα οποία είχαν γεμίσει, λέει. 153 ψάρια ήταν, άμα ήταν μαρίδες θα το βγάζανε με τη μία. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν κάτι ψάρια πολύ μεγάλα. Και για να μην μπορούν να τα σηκώσουν με τα δίχτυα τους σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Αν δεν μπορούν να σηκώσουν 7 άντρες, έτσι στα 20 με 30 νομίζω ήταν, σωστά αδερφέ, οι μαθητές, 20 με 30 εκεί πέρα. Άμα δεν μπορούν αυτοί, οι οποίοι είναι και ψαράδες και δυνατοί, να σηκώσουν τα ψάρια, φανταστείτε τι ευλογία τους είχε χαρίσει εκείνο το βράδυ ο Χριστός. Και γιατί το κάνει αυτό ο Κύριος? Για να το αποδείξει του Πέτρου ότι μπορώ σε ό,τι, όποιο κομμάτι της ζωής σου, εγώ να έρθω και να το ευλογήσω. Μπορώ να το ευλογήσω, άμα το θελήσω. Δόξα στον Κύριο. Άμα θέλει το θέρι του Θεού να κάνει κάτι, εμείς δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Και άμα ο Θεός αποφασίσει να σε ευλογήσει, δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά πού πρέπει να είμαι εγώ? Δεν πρέπει να είμαι στη θάλασσα, δεν πρέπει να είμαι στον κόσμο, δεν πρέπει να κυνηγάω τα δικά μου τα πράγματα, να αποφεύγω ας πούμε τον Κύριό μου, να κρύβομαι, να ζητάω αυτά τα οποία μ' αρέσουν στην σάρκα μου, στην ανάπαυσή μου ας πούμε, στο πνεύμα μου, μ' αρέσουν αυτά. Εντάξει, ωραίος και ο χριστιανισμός, αλλά εντάξει τώρα. Εντάξει, είναι λίγο παιδιαρίστικα αυτά τα πράγματα. Όχι. Ο χριστιανισμός είναι μια σχέση. Είναι μια σχέση με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Με ένα πρόσωπο. Μοναδικό. Και αυτό έρχεται ο Κύριός μας να αποκαταστήσει εκείνη τη στιγμή. Ο Πέτρος τα χάνει. Βλέπει τα ψάρια. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα? Τι ήταν αυτό? Φοβερό. Φοβερό. Χαίρεται με τα ψάρια τα οποία βλέπει. Τι ωραία χαρά. Γελάνε όλοι οι μαθητές. Κοιτάξτε εδώ τα ψάρια. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Και γυρνάει ο Ιωάννης, ο οποίος είναι ο μαθητής της αγάπης, ο οποίος δεν έχει χάσει ποτέ την πίστη σου στον Χριστό, ούτε έχει έτσι θέματα μέσα στην καρδιά του, κάθισε μέχρι τέλος κοντά του, ήταν πιστός, τον έβλεπε πάνω στο σταυρό να πεθαίνει, ο μόνος από τους μαθητές, και έχει έτσι πνευματική όραση. Τα μάτια του Ιωάννη είναι ανοιχτά. Και ας έχει πάει για ψάρεμα με τον Πέτρο, και ας έχει κάνει κάτι ας πούμε, το οποίο δεν είναι πνευματικό εκείνη τη στιγμή. Δόξα να έχει τον Κύριο, να έχει ο Κύριος. Αλλά τα μάτια του ανοιχτά και γυρνάει στον Πέτρο και του λέει: Πέτρο, ο Κύριος είναι. Δεν το λέει στους άλλους μαθητές. Φοβερό δεν είναι? Αυτή η μέρα είναι του Πέτρου. Αυτή η βραδιά είναι του Πέτρου. Και ήθε σήμερα αυτή η βραδιά να είναι η δική σου. Να είναι η δική μου. Που να έρθει ο Κύριος και να κάνει κάτι ξεχωριστό. Δεν είπε: Ναθαναήλ, είναι ο Πέτρο, είναι ο Κύριος. Θωμά, ο Κύριος. Λέει στον Πέτρο, του σκύβει και του λέει: Είναι ο Κύριος, γιατί ξέρει τι γίνεται. Ήταν κοντά αυτοί οι δύο. Μήπως τα είχαν συζητήσει? Μήπως του είχε χαίει την καρδιά του ο Πέτρος, του Ιωάννη, και του είχε πει αυτά που είχε μέσα του? Δόξα στον Κύριο. Και προσευχόταν ο Ιωάννης για τον Πέτρο και ήθελε να τον βοηθήσει. Δεν ξέρω. Αλλά εκείνη τη στιγμή του λέει: Είναι ο Κύριος, και ο Πέτρος, με το ζήλο που το διακατέχει, μόλις συνέρχεται, μόλις καταλαβαίνει πού βρίσκεται, τι κάνει, τι είναι αυτά που κάνει, με τι είναι αυτό που ασχολείται, και βλέπει ότι απέναντι είναι ο Κύριος. Και το κατανοεί αυτό το πράγμα βαθιά με στην καρδιά του, λέει, παίρνει το επένδυμά του, το οποίο το είχε βγάλει, παίρνει το επένδυμά του, το βάζει πάνω του, διότι το γυμνός, λέει ο Λόγος του Θεού, και έριψε τον εαυτό του στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπάει. Ντύθηκε για να πάει να συναντήσει τον Χριστό, γιατί αυτός τον πλησιάζει σαν δούλος, τον πλησιάζει με ντροπή, τον πλησιάζει σαν ένας άνθρωπος που τον έχει προδώσει τρεις φορές. Πόσες φορές τον έχω απαρνηθεί εγώ? Δεν μπορώ να το συζητάω. Και ευχαριστώ τον Θεό που με συγχωρεί, αγαπητά αδέρφια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που με συγχωρεί και με ανέχεται. Και εξακολουθεί να ακούει την προσευχή μου. Είναι δυνατόν να το σκεφτούμε αυτό, αγαπητοί αδερφοί? Ο Θεός να ακούει τη δικιά μας προσευχή. Ξέρεις ποιος είσαι? Ξέρω ποιος είμαι. Ξέρω τι έχω κάνει. Κι όμως ο Θεός ακούει την προσευχή μου. Χάρη του Ιησού Χριστού. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας. Αλληλούια. Βουτάει μες στο νερό και αρχίζει να κολυμπάει. Οι άλλοι μαθητές πίσω δένουν έτσι τα δίχτυα κάπως, βγάζουν τα κουπιά και αρχίζουν να κάνουν έτσι, να πηγαίνουν προς τη θάλασσα.
προς την παραλία. Λέει ήταν 200 πύχες μακριά. 100 μέτρα μακριά ήταν. Δεν ήταν πολύ μακριά. 100 μέτρα μακριά. 100 μέτρα. Ο Κύριος είναι πάντοτε κοντά, αδελφοί. Αρκεί να στρέψουμε και να τον κοιτάξουμε. Αρκεί να στρέψουμε και να προσανατολιστούμε μπροστά εκεί. Μην κοιτάμε τη θάλασσα, τον κόσμο, να κοιτάμε το βράχο, τον αιώνα. Να κοιτάμε τη στεριά, τη στεριά γη. Και η στεριά γη δεν είναι αλλού παρά στο λόγο του Θεού. Εκεί θα μπορέσουμε να χτίσουμε, μας λέει ο Κύριος μας, το σπίτι μας και το σπίτι μας να σταθεί και το σπίτι μας να συνεχίσει και να μείνει μέχρι τέλους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έρχονται οι μαθητές, φτάνουν στη στεριά, έχει φτάσει ήδη ο Πέτρος, δεν μιλάει καθόλου. Δεν μιλάει στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο μόνος που μιλάει αυτή τη στιγμή είναι ο Χριστός. Και όταν βρεθεί στην παρουσία του Θεού, όταν βρεθεί και έχει καταλάβει ότι έχει επίσκεψη Θεού και έχει έρθει ο Κύριος για να μιλήσετε, μη μιλήσεις καλύτερα, κάτσε. Άκου. Άστα πολλά τα λόγια. Λέει ο λόγος του Θεού, καλύτερα όταν πηγαίνει στο ναό, έλεγε στην Παλιά Διαθήκη, να είσαι γρήγορος στον ακούς και βραδύς στον αλαλείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί έρχεται ο Κύριος να κάνει την αποκατάσταση. Έρχεται ο Κύριος να διορθώσει το λάθος που έκανε ο Πέτρος. Δεν θα το διορθώσει ο Πέτρος. Δεν μπορεί να το διορθώσει. Δεν μπορείς να το φτιάξεις αυτό. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το φτιάξει. Και είχε ήδη ετοιμάσει κάρβουνα και είχε βάλει και ένα ψάρι πάνω και ήταν έτοιμος και ένας άρτος, ένα ψωμί. Και ήταν όλα έτοιμα, γιατί όταν έρχεται ο Κύριος για να κάνει το έργο του, τα έχει όλα προετοιμασμένα, όλα έτοιμα. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Τα έχει όλα εκεί πέρα, ετοιμασμένα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και βέβαια δεν είναι για να γλεντήσουν εκείνη τη στιγμή, δεν είναι για να περάσουν καλά σαρκικά, δεν είναι για να χορτάσει, ας πούμε, ένα ψάρι λέει, είχε, 7 άντρες ήτανε, και λίγο ψωμί. Αρκετό είναι. Αρκετό είναι για αυτή την κατάσταση. Άλλα θέματα έχουμε να λύσουμε τώρα. Θέματα της καρδιάς, θέματα της συγχώρεσης, θέματα της μετάνοιας, θέματα της αμαρτίας. Αυτά πρέπει να λύσουμε τώρα. Αυτά είχε στην καρδιά του ο Χριστός. Αλλά το φέρνει λαού-λαού, το φέρνει σιγά-σιγά. Δεν έρχεται να βιάσει τον άνθρωπο. Δεν έρχεται να τον πιέσει. Τον αφήνει με τον χρόνο του. Και είναι απίστευτο το πόσο υπομονή έχει ο Θεός. Πόσο υπομονή έχει ο Θεός. Περιμένει. Χτυπιόμαστε εμείς από κάτω. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, άλλαξε το. Τραβάμε τα μαλλιά μας. Χάνουμε την ειρήνη μας, την πίστη μας, την αγωνιούμε. Και ο Κύριος περιμένει. Και έρχεται και τους μιλάει γλυκά και τους λέει, φέρτε από τα ψάρια τα οποία πιάσατε, να τα καθαρίσουμε, να τα φτιάξουμε και αυτά. Με τα ανθρώπινα. Τους λέει, έλα εδώ, να δω τι δουλειά κάνεις. Έλα να δω πώς τα πήγες τη δουλειά σου. Έλα να μου δείξεις τα ψάρια που έπιασες. Και τρέχουν, λέει, οι μαθητές και αρχίζουν και τα μετράνε και ήταν 153. Με τον Ιησού τα μετρήσαν αυτά τα 153, όχι μόνοι τους. Ήταν εκεί ο Κύριος. Χαμογέλαγε μαζί τους. 1, 2, 3, 4, αλληλούια. Χαίρεται ο Θεός να ευλογεί τα παιδιά Του. Είναι χαρά Του να δίνει στα παιδιά Του ευλογία, εάν αυτό θα τους φέρει σε μετάνοια, εάν αυτό θα τους φέρει κοντά, εάν αυτό θα τους ταπεινώσει και θα δοξάσουν το Θεό και θα καταλάβουν ποια είναι η θέση τους σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται πολλές φορές με εμάς. Συνήθως εμείς χρειαζόμαστε το βούρδουλα. Αλληλούια. Αλλά αυτή η στιγμή ήταν η στιγμή της χαράς που θα έφερνε το αποτέλεσμα που ήθελε ο Χριστός. Έτσι θα άνοιγε η καρδιά του Πέτρου. Λέει, ελάτε να φάμε, κάθονται εκεί πέρα, τρώνε όλοι μαζί, πάλι ακόμα απλότητα, αγαπητοί αδελφοί. Δεν έχουν μπει σε πνευματικές θεολογικές συζητήσεις. Δεν έχουν λύσει τα εσχατολογικά. Δεν έχουν συζητήσει πράγματα πολύ βαριά. Αυτό που έχει πάνω απ' όλα σημασία για τον Χριστό είναι να πάμε στον ουρανό. Και άμα έχω εγώ ρίζα πικρία στην καρδιά μου, αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αν έχω απιστία, ειδωλολατρία, αγάπη για τα πράγματα του κόσμου, αγάπη για πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός, αυτά θα με εμποδίσουν από το σχέδιο του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο είναι το κύριο πράγμα με το οποίο επικεντρώνεται ο Χριστός και θέλει να διορθώσει. Τα άλλα θα τους τα πει πιο μετά. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο μετά και θα τους δώσει διδασκαλία και θα τους φανερώσει τα πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον. Και θα μάθουν πώς να στέκονται μέσα στην Εκκλησία και τι να κάνουν οι διάκονοι και τι να κάνουν οι πρεσβύτερα. Θα έρθουν μετά. Τώρα όμως πρέπει να λύσουμε το πρόβλημά σου. Και το πρόβλημά σου, Πέτρο, είναι στην καρδιά. Δόξα στον Κύριο.
Κανένας δεν εξέτασε αυτόν, γιατί ξέρανε ότι ο Κύριος είναι. Και έρχεται ο Κύριος, παίρνει ψωμί, τους δίνει, τρώνε και τρώνε όλοι μαζί, δόξα στον Κύριο. Και όταν τρώνε όλοι μαζί, αυτό αρέσει και στον Χριστό. Αδελφοί, όταν παίρνουμε κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού, ο Κύριος είναι παρόν και τρώει μαζί μας. Δεν είναι μόνο ότι παίρνουμε ένα ψωμάκι και ένα κρασί. Είναι ο Κύριος παρόν. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στη ζωή μας σαν χριστιανοί. Μας δίνει ζωή, ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Και λέει, η επιθυμία του Κυρίου είναι εκείνη η μέρα, όταν θα τελειώσουν όλα, όταν πλέον δεν θα κουβαλάμε αυτή τη σάρκα, όταν πλέον δεν θα έχουμε αυτούς τους πειρασμούς, αυτές τις επιθυμίες, θα βρεθούμε στον ουρανό και θα είμαστε με τον Χριστό και λέει, θα φάμε μαζί. Θα φάμε μαζί. Δόξα στον Κύριο. Και όπως τελείωσαν το φαγητό, γυρνάει ο Ιησούς και μιλάει στο Σίμωνα Πέτρο, μας λέει ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης το λέει Σίμωνα Πέτρο. Ο Ιησούς το λέει Σίμωνα Ιε του Ιωνά. Δεν το λέει Πέτρο. Λέει, για ταπεινό σου λιγάκι. Νομίζεις ότι είσαι ο Πέτρος και ότι με αυτό το ύφος, με αυτό το στυλ, με αυτό την ιδέα που έχεις για τον εαυτό σου θα μπορέσω να χτίσω την εκκλησία μου πάνω σε σένα? Δεν γίνεται έτσι, Πέτρο. Πρέπει να ταπεινωθείς. Είσαι ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σίμων, Ιε του Ιωνά. Με αγαπάς περισσότερα από όλα αυτά εδώ που βλέπεις? Γυρνάει γύρω-γύρω, κοιτάει ο Πέτρος, βλέπει τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, τα ψάρια, το πλοίο του, τα κουπιά του, τη θάλασσα, την αλμύρα, τα αλμυρίκια που ήταν εκεί στην παραλία, τα βλέπει όλα. Τον ουρανό, την αυγή, ας πούμε, είχε βγει ο ήλιος, το ψάρι που ήταν πάνω στα κάρβουνα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λέει, μ' αγαπάς περισσότερα από όλα αυτά? Και λέει ο Πέτρος, ναι Κύριε, εσύ εξεύρισες ότι σ' αγαπώ. Ήθελε να του το πει τόσο πολύ αυτό το πράγμα, πρόσωπο προς πρόσωπο. Κύριε, σ' αγαπάω. Κύριε, συγχώρεσέ με. Έκανα λάθος. Σε αρνήθηκα 3 φορές. Αναθεμάτισα το όνομά σου. Αμάρτησα σε σένα. Συγχώρεσέ με. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Τον αγαπάς τον Χριστό? Τον αγαπάμε τον Χριστό, αγαπητοί αδελφοί? Τον αγαπάμε. Βεβαίως τον αγαπάμε. Κι ας κάνουμε λάθη, κι ας κοντάφτουμε, κι ας πέφτουμε, τον αγαπάμε και αυτός μας αγαπάει. Δόξα στον Κύριο. Αλλά συνεχίζει να ρωτάει, να κάνει την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Ο Κύριος κάνει ερωτήσεις. Όταν μας μιλάει, συνήθως μας μιλάει με ερώτηση. Μας λέει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Μας κάνει μια ερώτηση απλή. Και καθόμαστε εμείς και σκεφτόμαστε. Γιατί μου το είπε αυτό? Τι εννοεί με αυτό? Και μας βάζει να σκεφτούμε, να αναρωτηθούμε, να ψάξουμε μέσα στον εαυτό μας, να βρούμε αυτό το πράγμα που θέλει να βγάλει ο Κύριος στην επιφάνεια. Δόξα στον Κύριο. Όταν ο Μωυσής αναρωτιότανε για το αν θα μπορούσε να κάνει το έργο που του είπε ο Θεός, λέει, δεν μπορώ να μιλάω, δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Του λέει, τι έχεις στο χέρι σου? Και λέει, μια ράβδο. Λέει, ρίξ' την κάτω. Την έριξε κάτω και έγινε φίδι. Δόξα στον Κύριο. Στον Ηλία, όταν πλέον είχε πάθει κατάθλιψη είχε πάθει ο Ηλίας. Είχε φύγει τρέχοντας από την Ιεζάβελ, εκεί που ήταν στον ουρανό, ξαφνικά βρέθηκε σε μια σπηλιά, μόνος του, εγκλωβισμένος, και του λέει ο Κύριος, Ηλία, τι κάνεις εδώ μέσα? Τι κάνεις εδώ? Ποια είναι η ερώτηση που μου κάνει ο Κύριος αυτόν τον καιρό? Πρέπει να την απαντήσω αυτή την ερώτηση, να ψάξω μέσα στον εαυτό μου, μέσα στην καρδιά μου, και να βρω την απάντηση την ειλικρινή και να του την πω με όλη μου την καρδιά. Τίποτα δεν μπορεί να σοκάρει τον Κύριο. Τίποτα δεν μπορεί να τον τρομάξει. Τίποτα δεν μπορεί να τον δυσαρεστήσει, δόξα στον Κύριο. Η αλήθεια είναι αυτό που θέλει ο Κύριός μας από εμάς. Και του λέει την αλήθεια ο Πέτρος, του λέει, εγώ σε αγαπάω, το ξέρεις ότι σε αγαπάω. Εσύ ξέρεις τα πάντα. Και του λέει, βόσκε τα αρνία μου. Ξέχνα τα ψάρια τώρα, τώρα θα αρχίσεις να βόσκεις τα αρνιά μου. Να τρέφεις τους αδελφούς σου, να ασχολείσαι με τους ανθρώπους, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λέγει προς αυτόν, Σίμωνε Ιωνά, με αγαπάς? Μια δεύτερη φορά. Λέει, ναι Κύριε, το ξέρεις ότι σε αγαπάω. Και αρχίζει η καρδιά του να σπάει μέσα, να ραγίζει μέσα στην ψυχή του. Λέει, πείμενε τα πρόβατά μου. Και του λέει και μια τρίτη φωνά, Σίμων Ιωνά, με αγαπάς? Και απαντάει ο Πέτρος, ότι λυπήθηκε, λέει, στην ψυχή του.
γιατί αισθάνθηκε ότι ο Κύριος τον απέρριψε. Δεν μας απορρίπτει ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί. Δεν μας απορρίπτει ο Χριστός. Τι μπορείς να του κάνεις, δηλαδή. Αν μετανοήσεις και πλησιάσεις και θέλεις να έρθεις κοντά του και να ζεις σε αιώνια μαζί του και να περπατήσεις μαζί του, θα σου πει αυτός, όχι, δεν σε θέλω. Αλίμονο. Αλίμονο θα μου πει, όχι, δεν με θέλει. Δόξα στον Κύριο. Άπλετη συγχώρεση. Εδώ συγχώρεσε τον Παύλο, ο οποίος πήγαινε και έδερνε τους μαθητές του, τα παιδιά του. Πήγαινε και πήγαινε στους Ιουδαίους για να τους βασανίσουν και να τους κάνουν χίλια δυο πράγματα. Τον αγάπησε τον Παύλο και τον συγχώρεσε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Συγχώρεσε το ληστή που είναι πάνω στο σταυρό, που ήταν πάνω στο σταυρό. Λέει, σήμερα το βράδυ θα είμαστε μαζί στον παράδεισο. Δόξα στον Κύριο. Μας συγχωρεί, αδελφοί, μας στέλνει κοντά του. Στεναχωρήθηκε ο Πέτρος, λέει, εσύ εξεύρεις τα πάντα, Κύριε, εσύ γνωρίζεις ότι σ' αγαπώ. Και του λέει, βόσκε τα πρόβατά μου. Και τώρα του δίνει μήνυμα. Από εδώ και πέρα η ζωή σου θα είναι στα χέρια μου. Θα κάνουμε συμφωνία από εδώ και πέρα. Δεν θα παίρνεις εσύ αποφάσεις. Όσο ήσουν νέος, έκανες ό,τι ήθελες. Μέχρι τώρα. Έκανες ό,τι ήθελες. Πήγαινες από εδώ, πήγαινες από εκεί. Πήγαινες ψάρευες, πήγαινες σπίτι σου, πήγαινες στην αγορά. Έκανες ό,τι ήθελες. Ακολούθησες τον Ιωάννη, έκανες αυτό, έκανες εκείνο. Και αποφάσισες να ακολουθήσεις και εμένα. Τώρα από εδώ και πέρα όμως θα συνεργαζόμαστε. Θα είμαστε κοντά εμείς οι δύο. Και θα τα βρίσκουμε. Θα σου λέω τι να κάνεις, θα σου λέω πού να πας, θα σου δείχνω ποια είναι η οδός στην οποία πρέπει να περιπατήσεις. Δόξα στον Κύριο. Και μετά θα έρθει μια στιγμή, όταν θα μεγαλώσεις, όταν θα γεράσεις, που θα σε πάρουν, λέει, οι άνθρωποι, θα δώσεις εσύ τα χέρια σου ελεύθερα, θα έχεις παραδοθεί τόσο πολύ στον Χριστό. Του τα έλεγε αυτά του Πέτρου, είχε στην καρδιά του πριν από λίγο, είχε προβλήματα. Λέει, εμένα, εγώ που τον παρέδωσα, εγώ που τον πρόδωσα, εγώ που τον αρνήθηκα τρεις φορές. Ναι, εσύ θα έχεις παραδοθεί σε τέτοιο βαθμό στον Ιησού Χριστό, που θα κάνεις τα χέρια σου μπροστά, θα σε πάρουν και με χαρά θα πας στο μαρτυρικό θάνατό σου. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος να μας αξιώσει, αγαπητοί αδελφοί. Μην βλέπουμε την πνευματική μας κατάσταση τώρα. Να προχωράμε μπροστά. Να προχωράμε προς τον ουρανό. Πέφτεις, σκοντάφτεις, βλέπεις οι άλλοι αδελφοί είναι πιο μπροστά από σένα. Αυτός είναι πιο άγιος, αυτός είναι πιο επιμέλης, αυτός είναι πιο καθαρός, αυτός είναι καλύτερος. Μην το βλέπεις αυτό. Προχώρα προς τον Χριστό. Αυτό έχει σημασία, να πηγαίνω μπροστά προς τον Χριστό. Και θα έρθει η στιγμή με τη χάρη του Κυρίου που θα παραδοθούμε εντελώς σε αυτόν. Ο Κύριος να μας αξιώσει, να παραδοθούμε εντελώς. Και του είπε με ποιο τρόπο θα δοξάσει τον Θεό και εκείνη τη στιγμή σηκώνεται και του λέει «Ακολούθαμε τώρα». Ακολούθαμε. Αδελφοί, ο Χριστός δεν κάθεται σε ένα σημείο για πολύ καιρό. Δεν κάθεται. Μη μένει στάσιμος. Ακολούθα τον Χριστό. Νιώθεις ότι έχεις βαλτώσει, ότι έχεις έτσι είναι βούρκος γύρω σου, ότι δεν προχωράς πνευματικά, τα ίδια και τα ίδια, προσεύχομαι, δεν γίνεται τίποτα, κάτι έχει γίνει, ακολούθα τον Χριστό, άνοιξε τα αυτιά σου, βρες που είναι και πήγαινε και πιάσ' τον και ακολούθησέ τον και περπάτα μαζί του. Όταν περπατάει ο Χριστός, μας δείχνει ότι υπάρχει κίνηση στη ζωή μας, πνευματική. Στο έργο του Θεού, στα πράγματα του Θεού υπάρχει κίνηση. Προχωράμε. Ένα με το δεξί, ένα με το αριστερό. Ένα με το δεξί, ένα με το αριστερό. Περπατάμε. Δεν κάθεται. Περπατάει ο Χριστός. Δόξα στον Κύριο. Και στραφεί σε εκείνη την ώρα που ακολουθούσε ο Πέτρος, βλέπει τον Ιωάννη. Από πίσω και ο Ιωάννης. Τρέχει να πιάσει την ευλογία. Αδεφέ, μην ντρέπεσαι τα αδέρφια σου. Αδεφή μου, μην ντρέπεσαι τα αδέρφια σου. Θες να ευλογηθείς. Θες να πάρεις από τον Θεό κάτι, μη σκέφτεσαι κανέναν. Τρέξε και πάρ' το. Τρέξε και ζήτησέ το. Θα έχουμε προσευχή τώρα με τη χάρη του Κυρίου. Έχεις έτοιμο από τον Κύριο, ζήτησέ το. Ζήτησέ το εδώ μπροστά. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται τώρα με τον κορονοϊό, αγαπητέ αδερφέ. Έλα μπροστά, ζήτησέ το. Σήκωσε τα χέρια σου ψηλά, δόξασε τον Θεό. Άνοιξε την καρδιά σου στον Χριστό και μη σκέφτεσαι κανέναν και τίποτα. Δόξα στον Κύριο. Ο Πέτρος. Με αυτόν τι θα γίνει, αμέσως έγινε Πέτρος. Εκεί που ήταν Ιωάννας, Σίμων Ιωός του Ιωνά, ξαφνικά έγινε Πέτρος. Λέει, με αυτόν τι θα κάνουμε τώρα, Κύριε, τώρα είμαστε κολυταρία. Σταμάτα να ασχολείσαι με τους άλλους. Δεν είναι σε μένα να ασχολούμαι με σένα, δεν είναι σε σένα να ασχολείσαι με μένα. Όλοι έχουμε την οδό μας την οποία πρέπει να περπατήσουμε. Όλοι έχουμε το δρόμο μας τον οποίο πρέπει να περπατήσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε όμως όλοι, να περπατάμε με τον Χριστό. Να είμαστε δίπλα στον Χριστό.
και όλα τα άλλα θα λυθούν. Κανένα πρόβλημα δεν θα υπάρχει. Εάν εγώ επικεντρώνομαι στον Κύριο, να είμαι εγώ καλά με τον Χριστό, να είναι η ψυχή μου σε ηρεμία, με την αμαρτία μου συγχωρεμένη, με μετανιωμένος, με ζήλο για τα πράγματα του Θεού, τότε δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται σε κανέναν άλλον. Και συγγνώμη, δεν το λέω αυτό, ας πούμε, ότι δεν με ενδιαφέρουν τι γίνεται με τα αδέρφια μου. Σαφώς, άμα κάποιος υποφέρει, κάποιος πονάει, τρέχω να τον βοηθήσω. Άμα ασχολούμαι, άμα περιεργάζομαι, επειδή δεν εργάζομαι, τότε δεν θα με ενδιαφέρει αυτός ο αδερφός, θα με ενδιαφέρει να κρίνω τον αδερφό. Θα με ενδιαφέρει να πω λόγια, να πω γιατί με αυτόν τι γίνεται, με αυτόν γιατί ασχολείται. Αλλά άμα είσαι ένα με τον Κύριο, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εγώ έχω τον Χριστό. Είμαι ένα με τον Ιησού Χριστό. Είναι η ζωή μου πλήρης. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει ο Κύριος, άμα εγώ θέλω αυτό να τον κρατήσω μέχρι να έρθω. Και ήξερε ο Κύριος τι μίλαγε, τι έλεγε. Έχουν περάσει 2.000 χρόνια από τότε. 2.020 χρόνια. Σωστά. 2.000 περίπου, 20 χρόνια. 2.000 χρόνια. Δόξα στον Κύριο. Έχουν περάσει από τότε. Φανταστείτε, ο Ιωάννης θα ήταν ακόμα εδώ μαζί μας. Άμα το ήθελε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Άμα αυτή ήταν η απόφασή σου και λέει, εγώ λέω ο Ιωάννης να μείνει μαζί μας μέχρι το τέλος. Δόξα στον Κύριο. Αλλά δεν είναι αυτή, εντάξει. Του το είπε, μη σε ενδιαφέρει τι γίνεται με τους άλλους. Μη με ενδιαφέρει τι γίνεται με τους άλλους. Να έχω εγώ την καρδιά μου καλά με τον Χριστό. Να τα βρω με τον Κύριό μου. Να είμαι ένα μαζί του. Ο Πέτρος ήρθε η αποκατάσταση. Πέτρος, αυτό συγκεντρώσου. Σε μένα συγκεντρώσου. Έφυγε η αμαρτία σου, έφυγε η παράβασή σου. Τώρα σε μένα συγκεντρώσου. Για να τα κάνουμε όλα όμορφα και σωστά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ο Πέτρος ευλογήθηκε και ο Ιωάννης ευλογήθηκε και όλοι οι υπόλοιποι. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να μας αξιώσει, αγαπητοί αδελφοί, να περπατήσουμε μαζί του μέχρι τέλους. Να μην σκοντάψουμε, και αν σκοντάψουμε, θα στέλνει τους αγγέλους του, λέει, να μας σηκώσει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, πάντοτε όμως να επιστρέφουμε στη στεριά γη, στο βράχο των αιώνων. Ποτέ να μην τον χάσεις από τα μάτια σου, το βράχο των αιώνων, τον Ιησού Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Και να μας κάνει όλους πέτρους πάνω στους οποίους θα χτίσει την Εκκλησία του, την ευλογημένη, να είμαστε χρήσιμοι σε αυτόν και στα αδέρφια μας, ώστε όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, να μπορούμε κι εμείς να μιλάμε στον αιώνα για αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε ο Κύριος. Ο Ιωάννης μέχρι εκείνη τη στιγμή λέει. Άμα γράφαμε όλα αυτά που έκανε ο Ιησούς όταν ήμασταν εκεί ζωντανοί, λέει όλα τα βιβλία του κόσμου δεν θα χωράγανε πριν από 2.000 χρόνια. Τώρα έχουν περάσει τόσα εκατομμύρια χριστιανοί, με τόσες εμπειρίες με τον Ιησού Χριστό. Όλο το σύμπαν δεν χωράει τα μεγαλεία και τα θαυμάσια που έχει ετοιμασμένος ο Θεός για μένα, για σένα, για τις οικογένειές μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.